Σοβαρέ αντιδράσει σε γύρι στην ηγουμενίτσα το ενδεχόμενο συγχώνευση του ΤΕΗ με το Πανεπιστήμιο, καθώ με την εξέλιξη αυτή αναμένεται να πάρει τέλο ουσιαστικά η λειτουργία του τμήματο. Τη Δευτέρα το βράδυ, στην ηγουμενίτσα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με κυρίαρχο θέμα τη εξέλιξη για το μεγάλο θέμα που έχει ανακύψει, καθώ όλοι θέλουν να συνεχίσει τη λειτουργία του το τμήμα. Όλοι οι φορεί αναγνωρίζουν τα θετικά από τη λειτουργία του τμήματο στην ηγουμενίτσα, που είναι όπω είπε ο Δήμαρχο χαρακτηριστικά, πυλή εισόδου και εξόδου στη χώρα. Ο Δήμαρχο Γιάννη Λόλο αναφέρθηκε στην εξέλιξη και στη συζήτηση που έγινε για το θέμα τη λειτουργία. Σε δηλώσει του, ξεκαθάρισε ότι ζητούν μια συνάντηση με τον Υπουργό Παιδεία Κώστα Γαβρόγλου, προκειμένου να τεθούν επιτάπητο οι εξελίξει που έχουν θορυβήσει την τοπική κοινωνία. Κάτι που σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο κύριο Γαβρόγλου αρνείται. Ε, υπάρχουν αντιδράσεις στην περιοχή μας και δικαιολογημένα πιστεύω να υπάρχουν αντιδράσεις διότι είναι ο μόνος νομός τη ε, της Υπήρου ο οποίος ε, διαγράφεται από τον ακαδημαϊκό χάρτη έτσι όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα από το πόρισμα της Επιτροπής για τη συγχώνευση του ε, ΤΕΗ ε, Υπήρου και το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων αλλά και από την απάντηση που έδωσε ο κύριος Γαβρόγλου αναφορικά στο πόρισμα τη ε, Επιτροπή. Εμεί της Επιτροπής. Εμείς ζητάμε διακαώς συνάντηση με τον Υπουργό και απορούμε γιατί μέχρι τώρα ο υπουρός, ο Υπουργό δεν, δεν δέχεται να μα συναντήσει, να συναντήσει τη Δημοτική Αρχή και του φορεί του νομού της Πρωτείας, για να έχουμε και μια ξεκάθαρη ε, θέση ε, όσο αφορά την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, ε, τι θα κάνει, τι προτείνει. Ποιε είναι οι βουλέ του Υπουργείου, διότι το πόλεμο τη Επιτροπή είναι αυτό που είναι, αλλά εχθέ ε, συγκεκριμένα ο Υπουργό διέρευσε ένα email μέσω το μέσο μαζική ενημέρωση, το οποίο λέει ότι για το έτο 2019 ε, θα υπάρχει στο μη, μηχανογραφικό ε, και η σχολή του τμήματο τη Οικομενίτσα, αλλά αυτό ρωτούμε γίνονται πολλά ερωτηματικά το πώ θα γίνει τη στιγμή που θα υπάρχει και δεν θα υπάρχουν πλέον τμήματα ΤΕΗ τμή. και αυτό θα συγκονευτεί μαζί με το Πανεπιστήμιο Ανίνων. Άρα ζητάμε όλοι και ζητάμε και τη στήριξη και τη περιφέρεια και των άλλων Δήμων τη Θεσποτεία σε αυτό το δίκαιο αίτημα που αφορά την, τον, την κοινωνία τη Οικομενίτσα, το Δήμο τη Οικομενίτσα και τη Θεσποτική Κοινωνία γενικότερα, ώστε να μην διαγραφεί από τον ακαδημαϊκό χάρτη ή η η Γομενίτσα και η Θεσπρωτεία. Διότι, όπω ξέρετε, η Γομενίτσα είναι μια πόλη η οποία φιλοξενεί ένα λιμάνι και είναι πύλη τη εξόδου προ την Ευρώπη. Είναι παραμεθόριος νομό και είναι από του φτωχότερου νομού τη Ελλάδο. Και άρα λοιπόν δικαιούται να έχει και αυτή ένα τμήμα πανεπιστημιακού επίπεδου όπως και οι άλλοι νομοί στην περιφέρεια Ήπειρου.